Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος συνομιλεί με την πρόεδρο του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο, Ζωή Δανιηλίδου, η οποία τον ενημερώνει για την καθημερινότητα αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Διαμένουν έξω τώρα, αλλά με τη δική μας. Κάθονται στο σαλόνι σε ένα από τα 8 σπίτια που φιλοξενούν 38 παιδιά. Μετά από λίγο, ο κύριος Παυλόπουλος μίλησε στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά που διαμένουν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο. Αυτό το χωριό που είναι μια αιστεία ελπίδας, μια αιστεία μέλλοντος, η οποία ακριβώς φαίνεται από όλο αυτό το οποίο παρατηρείται. Του χρόνου που θα έρθουμε τα πράγματα θα είναι καλύτερα, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο, που διήρκησε 40 λεπτά. Η κυρία Δανιηλίδου χάρισε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα βιβλίο με τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης. Στο τέλος, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Μαθητές σχολείου στο Φίληρο τραγούδησαν και απήγγειλαν ποίηματα για την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.